Από την αρχή της πανδημίας, η διοίκηση της PDS δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την αποσυμφόρηση των χώρων εργασίας στα κτίρια. Δεν τηρούνταν οι προτινόμενες αποστάσεις, υπήρχε συνωστισμός. Η κατάσταση φάνταζε πραγματικά επικίνδυνη, ιδιαίτερα μετά το φόβο που επικρατεί στους εργαζόμενους από όλα όσα ακούγαμε ότι εξελίσσονται λόγω του κορονοϊού στη χώρα μας, αλλά και παγκόσμια. Η ανησυχία, ο φόβος και οι έντονες διαμαρτυρίες των συναδέλφων έρχονταν καθημερινά στα μέλη της Σωματικής Επιτροπής του Κλαδικού. Από την πρώτη μέρα παρενέβη στην εργοδοσία, έκανε τηλεσυναντήσεις, έβγαλε ανακοινώσεις με συγκεκριμένα αιτήματα για το χώρο δουλειάς και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της εταιρείας. Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε το αυτονόητο, η εργοδοσία να λάβει όλα τα μέτρα για να προστατεύσει την υγεία των εργαζομένων, να δοθούν προσωπικά πληκτρολόγια και ποντίκια σε καθέναν και κάθε μία, να οριστεί σταθερή θέση εργασίας με συγκεκριμένες αποστάσεις του ενός εργαζόμενου από τον άλλον. Απαιτήσαμε να παρέχει εργασία η εταιρεία στην είσοδο κάθε ορόφου ατομικά μέσα προστασίας, μάσκες, γάντια και αντισηπτικά. Με μεγάλη καθυστέρηση ανταποκρίθηκε η διοίκηση και αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την υγεία μας, που κατά τα άλλα καθημερινά απαιτούσε από εμάς, δεν μας εντάξει στις υποχρεώσεις μας, αλλά και ότι τα όποια μέτρα πήρε το έκανε κάτω από τις δικές μας πιέσεις και τις σχεδόν καθημερινές συνοχλήσεις και παρεμβάσεις μας. Για καλή τους τύχη τώρα και δική μας καλή τύχη βεβαίως, δεν υπήρξε ευτυχώς κανένα κρούσμα στην εταιρεία. Σε αντίθεση με τη Μαμά Τράπεζα, την Πειραιώς, που ήταν και η πρώτη εταιρεία που εμφανίστηκε κρούσμα εδώ στην Αθήνα. Ένα από τα μέτρα που έλαβε η διοίκηση στο όνομα της αποσυμφόρησης του χώρου και για να ικανοποιήσει δήθεν τα αιτήματά μας για την ασφάλεια των εργαζομένων ήταν η τηλεργασία. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, απαιτώντας μάλιστα στην αρχή να εργαστούμε από το σπίτι με δικά μας μέσα, η διοίκηση μας ζήτησε να μείνουμε ασφαλείς στο σπίτι μας, παρέχοντας τις υπηρεσίες μας από εκεί, χωρίς ίδια να εξοδέψει τίποτα και δήθεν να βγάλει και από πάνω. Έτσι, οι προϊστάμενοι μας ζητούσαν να τους πούμε τι υπολογιστές έχουμε στο σπίτι μας, τι σύνδεση με τη ταχύτητα κτλ. Λες και είναι αυτονόητο ότι κάθε σπίτι εργαζόμενου και μάλιστα εργαζόμενοι του μισθού που μας δίνουν θα έχει τουλάχιστον έναν υπολογιστή και σύνδεση στο ίντερνετ. Δεν ξέρω τώρα σε ποιον νομίζουν ότι απευθύνονται, πώς είναι τόσο σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι τους έχουν κάποιες υπερφυσικές ικανότητες και είμαστε ικανοί να τα βγάλουμε πέρα με 800 ευρώ το μήνα, κάποιοι και με λιγότερα. Και ταυτόχρονα να πληρώνουμε λογαριασμούς, φροντιστήρια παιδιών, ενίκιο, δάνεια, εφορία και παράλληλα να μας μένουν και κάποια λεφτά στην άκρη για να αγοράσουν υπολογιστές και να έχουμε σύνδεση στο ίντερνετ και κατά προτίμηση με καλές ταχύτητες όπως μας ζητούσαν. Ήξεραν όμως πολύ καλά ότι αυτό που ζητούσαν, να εργαστούμε δηλαδή από το σπίτι, θα έπιανε τόπο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχουν επενδύσει, εκείνοι επένδυσαν στο φόβο που οι ίδιοι μας δημιουργούσαν από την αρχή της πανδημίας. Ποιος εργαζόμενος αλήθεια θα προτιμούσε να παραμείνει στα κτίρια, δεν θα προτιμούσε να παραμείνει στα κτίρια της εταιρείας. Αντίθετα, όταν θα προτιμούσε να παραμείνει όταν δεν έχει κανένα μέτρο προστασία της υγείας μέσω καραντίνας και πανδημίας. Θα εμπιστευόμαστε να πηγαίνουμε στην εταιρεία χωρίς να έχουν ασφαλίσει τα απαραίτητα. Πώς αλλιώς θα μπορούσαν οι γονείς εργαζόμενοι να βρίσκονται εδώ στα παιδιά τους, εφόσον τα σχολεία ήταν κλειστά, αν όχι με το να δουλεύουν από το σπίτι. Για τους τραπεζίτες, κέρδη και χλειδί, και για τους εργάτες, μίζερη ζωή. Για τους τραπεζίτες, κέρδη και χλειδί, και για τους εργάτες, μίζερη ζωή. Συνάδελφοι, αρκετοί και αρκετές από εμάς επέλεξαν την εργασία και για περίπου 2 μήνες λουστήκαμε κανονικά τις συνέπειές της. Είδαμε τι σημαίνει να εργάζεσαι στο ίδιο σπίτι με τη σύντροφό σου, η οποία δουλεύει και αυτή μέσω του λάπτοπ που της έδωσε η δική της εταιρεία. Ζήσαμε 2 μήνες βάζοντας πιτσιρίκια να μας βλέπουν τηλεόραση καθ' όλη τη διάρκεια του 8ωρου, προκειμένου να μην κάνουν φασαρία όσο εμείς δουλεύουμε και να τα βλέπουμε να τα ταΐζουμε όταν κάνουμε το διάλειμμά μας. Κάτσαμε πολλά 8 ώρα στις καρέκλες του σπιτιού μας, που δεν νομίζω να έχει κανείς την απέτηση να είναι ατομικές, και να μας πιάνει μέση μας κάθε φορά που σηκωνόμαστε για να πάμε τουαλέτα. Πληρώσαμε τη σύνδεση του ίντερνετ που κανονικά θα πλήρωνε η PDS, πληρώσαμε την έξτρα θέρμανση του σπιτιού μας, που υπό κανονικές συνθήκες θα τη γλιτώναμε αν είμαστε στη δουλειά, πληρώσαμε τηλέφωνα, πληρώσαμε νεύρα και καυγάδες με την οικογένειά μας, που μέσα σε 4 τοίχους προσπαθούσε να κάνει όσο ένα κράτος υλοποίησε ένα κτίριο σχολείου, ένα νοσοκομείο, 2 εργασιακούς χώρους στην περίπτωση της εταιρείας. Για εμάς τώρα στους εργαζόμενους PDS είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέτρο της τηλεργασίας, δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα. Ζητάμε να επιστρέψουν όλοι οι εργαζόμενοι άμεσα στη δουλειά τους, στον χώρο εργασίας τους, εκεί που ανήκουν. Να πάρθουν προηγουμένως βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας μας.
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να φέρει και άλλη μορφή εκμετάλλευση των εργαζομένων. Δεν τσιμπάμε στα κόλπα της διοίκησης που μέσα στην πανδημία προχώρησε στις αυξήσεις σε ένα μικρό μέρος των εργαζομένων, προσπάθησε έτσι να φέρει τον ένα συνάδελφο απέναντι στον άλλον, να μας διασπάσει. Το μόνο που καταφέρνει με αυτό να μας εξοργήσει ακόμα περισσότερο και να μας αποδείξει ότι οι εργοδότες μας έχουν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να κάνουν αυξήσεις. Τους στέλνουμε το μήνυμα ότι εμείς οι εργαζόμενοι, ακόμα πιο ενωμένοι και αποφασισμένοι, θα συνεχίσουμε μέσα από το κλαδικό μας σωματείο να διεκδικούμε την υπογραφή της σύμβασης με αυξήσεις για όλους τους εργαζομένους. Σύμβαση που θα καταργεί την επινοικίαση, που ενώ της πανδημίας έπασε και τη δεύτερη εταιρεία, την ΑΕΚΑ, στις συμβάσεις επινοικίες που ήδη έχουμε. Και μια σύμβαση που θα μας αφορά όλους. Δεν θα πληρώσουμε ξανά εμείς την κρίση. Πληρώσαμε ήδη αρκετά. Να πληρώσουν τώρα τα αφεντικά. Ευχαριστώ.